Εδώ, στο μοναστήρι της Ειρήνης, βλέπουμε ότι τα δομικά υλικά έχουν επιλεχτεί για να μείνουν και να διασχίσουν το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν μια προσωρινή απόφαση, αντιθέτως ήταν μια διαχρονική και χάρη σε αυτό τώρα βλέπουμε μετά από αιώνες το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής. Έχει ενδιαφέρον να το συγκρίνουμε με τις τωρινές επιλογές όσο αφορά το υλικό και όσο αφορά τις τοποθεσίες. Άμα κοιτάξουμε ακόμα και γεωστρατηγικά όλη την τοποθεσία με το βουνό που είναι από πίσω και τη θάλασσα Οσέα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια στρατηγική επιλογή που έχει γίνει για θρησκευτικούς λόγους και ο συνδυασμός των δύο μας δίνει τα υπερδομικά στοιχεία του μοναστηριού που διαφοροποιούν το μοναστήρι από την εκκλησία. Το χαιρόμαστε γιατί αυτό που ανήκει στο παρελθόν και έχει τόσο μεγάλο βάθος χρόνο θα είναι εδώ, ακόμα και μετά, όταν αυτές οι περιοχές θα είναι ελεύθερες και θα μπορούμε να θυμόμαστε ότι είχαμε έρθει εδώ όταν ήταν κατεχόμενα και ότι χάρη σε αυτή τη μνήμη καταφέραμε να παράγουμε και τη μνήμη μέλλοντος την οποία θα ζούμε χωρίς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα είχε διώξει ακόμα και ο Χριστός.